σύνδεσμος αποδήμων Κυπρίων Σουηδίας μέσω του Προέδρου του Σάβα Βαρνάβα προσκάλεσε τη Δικοινοτική Χοροδία για την Ειρήνη Λένας Μελανίδου να μεταβεί στη Στοκχόλμη για επίσκεψη και παραστάσεις. Ταυτόχρονα ήταν η ευκαιρία για τη Χοροδία να πάρει το βραβείο Χειροσήμα στη Στοκχόλμη, που είναι η πόλη που στεγάζεται το ομώνυμο ίδρυμα. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου σε πολιτιστικό κέντρο της Σουηδικής Πρωτεύουσας, παρέστη και τραγούδησε σόλο και η διάσημη φιλανδοσουηδή σοπράνο και μούσα του Μίκη, Άρια Σαγιόνμα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε κυπριακούς χορούς από το συγκρότημα Βούρκα. Επίσης, τιμήθηκε και ο Κύπριος σκηνοθέτης Πανίκος Χρυσάνθου για την πρόσφατη ταινία ντοκιμαντέρ «Λουλούδια και σφαίρες», από τον οποίο και για τον οποίο ξεκίνησε και η όλη ιδέα της επίσκεψης της Δικοινοτικής Χοροδίας στη Στοκχόλμη. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του συναδέλφου Τάσου Μουρτουβάνη, ο οποίος κάλυψε το γεγονός. Ο Σύνδεσμος Αποδήμων Κυπρίων Σουηδίας μέσω του Προέδρου του Σάβα Βαρνάβα προσκάλεσε τη Δικοινοτική Χοροδία για την Ειρήνη Λένα Μελανίδου να έρθει στη Στοκχόλμη για επίσκεψη και παραστάσεις. Η ιδέα ξεκίνησε από την εμμέρη προσομοίωση της παραδοσιακής γαμήλιας τελετής του γάμου της αείμνηστης μαέστρου της χοροδίας Λένας Μελανίδου με τον Κωστή Κυρανίδη στις 6 Νοεμβρίου 2021 από τους Τουρκοκύπριους της χοροδίας στα κατεχόμενα, όπου ο Σάβας ήταν επίσημος προσκεκλημένος. Αφορμή για την επίσκεψη αυτή καθ' αυτή προέκυψε η πρόσκληση που είχε ο σκηνοθέτης Πανίκος Χρυσάνθου να μεταβεί στη Στοκχόλμη για να παρουσιάσει την πρόσφατη του ταινία ντοκιμαντέρ «Λουλούδια και σφαίρες». Το πρωί του Σαββάτου 2 Απριλίου μεταβήκαμε με το λεωφορείο στην πλατεία του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, όπου εκεί έγινε η πρώτη σύντομη παράσταση. Μετά περπατήσαμε 1 χιλιόμετρο σε μία άλλη πλατεία ονόματι Χετόριετ. Εκεί δόθηκε η δεύτερη παράσταση. Θερμή ήταν η υποδοχή από τους παρευρισκόμενους και στις 2 περιπτώσεις. Πρώτο θέμα στην ατζέντα της ημέρας ήταν η παρουσίαση αποσπάσματος της ταινίας ντοκιμαντέρ «Λουλούδια και σφαίρες» του Πανίκου Χρυσάνθου, η οποία χαιρετίστηκε ως μια αυθεντική και σημαντική προσπάθεια δικοινοτικής συμφιλίωσης. In front of their eyes, terrible things happen, but they use their mind and they realize and they express it in the film as well that it's not all the enemies they made it, the so-called enemies, but some nationalistic groups. Παρόντες ήταν οι κεντρικοί ήρωες μάρτυρες της ταινίας, ο Ελληνοκύπριος Γιώργος Λιασής και ο Τουρκοκύπριος Χουσεΐν Ακανσόη, που οι οικογένειές τους αποδεκατίστηκαν από φανατικούς και από τις δύο πλευρές. Από τις Βρυξέλλες ήταν παρόν και ο Τουρκοκύπριος Ευρωβουλευτής Νιαζί Κισίλιου Ρεκ. Exactly the meaning of this man coming together is exactly to say no to Greek Cypriot nationalism and instrumentalization of the victims, is to say no to Turkish Cypriot nationalism to instrumentalize Hüseyin Akansoy, because we both, we know that we are victims of nationalism and we have to overcome nationalism if we want to unite our country. Παρέστηκε τραγούδισε σόλο και η διάσημη και ειδικά στη Σκανδιναβία γνωστή φινλανδοσουηδή σοπράνο και μούσα του Μίκη Θεοδωράκη Άρια Σάγιονμα. Σειρά πήρε η δικοινοτική χοροδία για την Ειρήνη Λένα Μελανίδου υπό τη διεύθυνση του τουρκοκύπριου μαέστρου Κουρσά Τιλκί.
χοροδία είχε επίσης κερδίσει το βραβείο Χιροσίμα το 2020, αλλά λόγω της πανδημίας δεν είχε γίνει μέχρι τώρα η τελετή βράβευσης. Το βραβείο Χιροσίμα είναι ένα βραβείο που δίνεται σε καλλιτέχνες που μέσω των δραστηριοτήτων και της τέχνης τους προωθούν την ειρήνη. Ερχόμενοι από την Κύπρο επίσης, χόρεψαν και το συγκρότημα κυπριακών χωρών η Βούρκα. Μετά την εκδήλωση, περπατήσαμε προς το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο. Εκεί δόθηκε ευκαιρία για διάφορες συζητήσεις, γνωριμίες, πολιτιστικές ανταλλαγές, αλλά και για τραγούδι και χορό. Στη Σουηδία είναι κάτι το ιδιαίτερο αυτή η εκδήλωση, φυσικά, γιατί είναι και η πρώτη φορά που έρχεται μια ομάδα με Κύπριους που αποτελείται από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, μια ομάδα που δουλεύει για την ειρήνη και την επανένωση. Το πάρκο Σκάνσεν είναι σαν μια τουριστική ατραξιόν στη Στοκχόλμη, διότι έχει σπίτια παλιά σε παραδοσιακό σουηδικό στυλ. Σπίτια των αγροτών παραδοσιακά, σπίτια του προπερασμένου αιώνα με την οικοσκευή τους, στάβλους με άλογα, χείρους, ακόμη και αρκούδες. Ηλικιωμένες γυναίκες, ντυμένες με παραδοσιακή ενδυμασία, κάποιες να κρατάνε σημαούλες. Ένας χώρος για όλους και όλες τις ηλικίες. Αυτό που ξεχωρίζει είναι η όμορφη θέα της πόλης της Στοκχόλμης από διάφορα σημεία του πάρκου. Στο Μεσογειακό Μουσείο φυλάγεται η μεγαλύτερη συλλογή κυπριακών αρχαιοτήτων εκτός Κύπρου. Από το μουσείο μας έκανε μία διάλεξη για τις κυπριακές αρχαιότητες και πώς βρέθηκαν εκεί ο Lars Talbert. Ουσιαστικά, 4 πρωτοπόροι αρχαιολόγοι από την Σουηδία πήγαν στην Κύπρο από το 1927 μέχρι το 1931 και έκαναν συμφωνία με τις τότε αποικιακές αρχές να κάνουν ανασκαφές και να μοιράσουν τα ευρήματα. Αφότου έσκαψαν σε 30 τοποθεσίες και 375 σημεία, τελικά όταν επέστρεψαν πήραν μαζί τους 12.000 αντικείμενα από διάφορα αγάλματα, αγαλματίδια, αμφορείς, αγκία, σκεύη κλπ. Πολλές από τις μεθόδους τους για ταυτοποίηση των αντικειμένων, χρονολογικά ή άλλος πώς, χρησιμοποιούνται από άλλους σύγχρονους αρχαιολόγους μέχρι σήμερα. Για να πετύχουν το μάξιμουμ στην αποστολή τους, συνδέθηκαν διαπροσωπικά με ντόπιους και από τις δύο κοινότητες, κρατώντας φιλίες που συνεχίστηκαν για χρόνια και οριοθετώντας το ξεκίνημα μιας σχέσης Σουηδίας και Κύπρου. Μας υποδέχτηκε και ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Σουηδίας, ο Peter Widerroot. Ο Peter Widerroot ασχολείται με το κυπριακό πρόβλημα εδώ και 12 χρόνια. Επίσης, σε μια μικρή εκδήλωση που έγινε προς τιμή μας ως ομάδα επισκεπτών από την Κύπρο, μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Συνταχτών των Ελληνοκυπρίων, Γιώργος Φράγκος, και ο πρόεδρος της Ένωσης Συνταχτών των Τουρκοκυπρίων, Εμίρ Ακόρ. Σας διαβεβαιώ ότι η βούλησή μας να εργαστούμε για επανένωση της πατρίδας μας είναι σαφέστατα μεγαλύτερη από την βούληση που επιδεικνύει η πολιτική ηγεσία και στις δύο κοινότητες. I would like to reassure you that our will to work for the reunification of our country is much, definitely much bigger than the will of the politicians, of our politicians. Eğer irade ve istikrar olursa bir şeyler yapılabilir. And it's a great opportunity for us journalists to come together and be part of this peace process. Οι Κύπροι απόδημοι της Σουηδίας διατηρούν άσβεστο τον νόστο της πατρίδας τους μέσα στο νου και στις καρδιές τους και τον πόθο τους για την απελευθέρωση και επανένωση του νησιού τους. Α
Άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας για να γνωρίσουμε το πολύτιμο κομμάτι της πατρίδας μας που ζει στο εξωτερικό. Ξανά μαζί το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκυριακό και καλό σας βράδυ.